Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Από την φρεγάτα Κίμων, είμαστε στις εγκαταστάσεις Naval Group, στο Λωριάν της Γαλλίας. Σε λίγο καιρό θα παραλάβουμε αυτή την φρεγάτα το 2025, όπως όλα δείχνουν, και εσείς αμέσως μετά από εδώ θα βρεθείτε και στην Νορμανδία. Θα βρεθείτε με τους υπόλοιπους ηγέτες. Σήμερα κλείνουν 80 χρόνια από την αρχή της ήττας του φασισμού στην Ευρώπη. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό να ρωτήσω, καταρχάς, αν συμμερίζεστε το φόβο του πρόεδρου Μακρόν ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να πεθάνει. Και αν εσείς πιστεύετε ότι, αν θεωρείτε το βασικό διακύβευμα της Ευρώπης για την επόμενη πενταετία, ότι είναι η στρατηγική της αυτονομία και πώς τοποθετείτε την Ελλάδα σε αυτή τη συζήτηση? Καταρχάς, επιτρέψτε μου εισαγωγικά να πω, κύριε Μαγκυριάδη, ότι σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή για εμένα, καθώς είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθώ το ναυπηγείο της Naval Group. Είμαστε πάνω στην φρεγάτα Κίμων, μία από τις τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά που θα έχουν ενταχθεί στο πολεμικό μας ναυτικό έως το 2026. Μιλάμε για τα πιο σύγχρονα πλοία τα οποία θα πλέουν στην Μεσόγειο, απότοκο της στρατηγικής συνεργασίας που η Ελλάδα έχει με τη Γαλλία και μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση, η σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών ως προς την αναβάθμιση του πολεμικού μας ναυτικού. Θα έλεγα ότι το πλοίο αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια πολύ ένδοξη ιστορία σημαντικών ελληνικών πλοίων που ύψωσαν με υπερηφάνεια τη Γαλανόλευκη. Για να έρθω τώρα στο ερώτημά σας, ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος της εισαγωγικής σας παρατήρησης, πράγματι γιορτάζουμε σήμερα τα 80 χρόνια από την μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία, την απόβαση στη Νορμανδία, στην οποία συμμετείχαν και ελληνικές δυνάμεις. Δύο ελληνικές κορβέτες. Δύο ελληνικές κορβέτες, στην αρχή του τέλους για την ναζιστική Γερμανία, η φασιστική Ιταλία είχε ήδη ιτηθεί. Και νομίζω μια διαρκής υπενθύμηση ότι στους σημερινούς καιρούς δεν δικαιολογείται καμία γεωπολιτική, γεωστρατηγική αφέλεια. Ζούμε σε ταραγμένες περιόδους. Δεν συμμερίζομαι την απεσιοδοξία περί του τέλους της Ευρώπης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη βρίσκει τις δυνάμεις να αναγεννάται και να προσαρμόζεται στις καινούργιες γεωπολιτικές συνθήκες. Όμως αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ και ο πρόεδρος Μακρόν και εγώ μιλούσαμε πρώτοι για την ανάγκη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση στο νέο ρόλο της Ευρώπης σήμερα δικαιώνεται. Και αυτό φυσικά απαιτεί και περισσότερη διευρωπαϊκή συνεργασία. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε να χτίσουμε τα πλοία μας σε ένα γαλλικό ναυπηγείο με την προστιθέμενη αξία, θέλω να το πω αυτό, και των ναυπηγείων της Αλασσίνας, καθώς αυτό το πλοίο αποτελείται από 9 blocks. Το ένα από τα 9 blocks έρχεται από την Ελευσίνα. Και αυτό καταδεικνύει και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει και ο κλάδος των ελληνικών ναυπηγείων, ο οποίος πια εξυγχρονίζεται, βγήκε από το τέλμα δεκαετιών στο οποίο είχε περιέλθει και μπορεί και αυτός να προσθέσει σημαντική προστιθέμενη αξία. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να χτίσουμε ένα πλοίο στη Γαλλία, μας ενδιαφέρει να έχουμε και προστιθέμενη αξία ελληνικών επιχειρήσεων και να δημιουργήσουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Επειδή μιλάτε για αυτές τις κοινές προσπάθειες στην Ευρώπη και πριν από μερικές εβδομάδες μαζί με τον Ντόναλντ Τουσκ καταθέσατε μια πρόταση για τον κοινό αντιεροπορικό θόλο στην Ευρώπη, θέλω να πω ότι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο Ζεπ Μπορέλ, ενώ χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα την πρόταση αυτή, είπε ότι δεν αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, διότι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει οπλικά συστήματα και εξέφρασε έτσι κάποιες επιφυλάξεις για το ποιος θα λαμβάνει αποφάσεις, πού θα βρίσκονται οι συστοιχίες. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο πώς ακριβώς το σκέφτεστε και πώς μπορεί να προχωρήσει. Κοιτάξτε, αν δεν σκεφτούμε φιλόδοξα και έξω από το κουτί, θα παραμείνουμε αγγυλωμένοι σε αντιλήψεις του παρελθόντος. Αυτό το οποίο είπαμε με τον Πρωθυπουργό Τούσκ είναι σχετικά απλό. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο αμυντικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, κάτι αντίστοιχο, για να το πω με απλά λόγια, με ένα ταμείο ανάκαμψης για την άμυνα, προφανώς πολύ πιο, πολύ πιο μικρό, αυτό πρέπει να συνδέεται και από ορισμένα μεγάλα project στρατηγικής προτεραιότητας για την Ευρώπη, τα οποία να μπορέσουν να ενώσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και να προσφέρουν προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία στις κοινές αμυντικές μας ανησυχίες.
και αναφερθήκαμε στην αντιπυραυλική άμυνα ως ένα παράδειγμα ενός τέτοιου project, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να χρηματοδοτηθεί από ένα τέτοιο ταμείο. Είμαστε στην αρχή ακόμα αυτής της συζήτησης, αλλά προτιμώ να βλέπω ευκαιρίες παρά να ψηρίζω τα όποια εμπόδια. Πάντως είναι κάτι που θα θέσετε, φαντάζομαι, εννοείται, και στο επόμενο διάστημα. Όχι μόνο εγώ, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα ενταχθεί και στις στρατηγικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην καινούρια ατζέντα την οποία θα παρουσιάσει και ο πρόεδρος Μισελ. Είναι κάτι το οποίο έχει ήδη αντιμετωπιστεί θετικά και από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Και το ζητούμενο τελικά είναι εάν αντέχουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας τις αυξημένες δαπάνες που όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε για την άμυνά μας. Κοιτάξτε, εμείς ούτως ή αλλιώς ως Ελλάδα θα κάνουμε τις δαπάνες που πρέπει. Ούτως ή αλλιώς εμείς ξοδεύουμε πάνω από το 2% του προϋπολογισμού μας για τις αμυντικές δαπάνες. Χρηματοδοτείται από το υστέρημα των Ελλήνων, αλλά αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας όταν βρισκόμαστε σε μια πιο σύνθετη γεωπολιτική γωνιά της Ευρώπης. Οτιδήποτε μπορούμε να προσθέσουμε στις δυνατότητες του εθνικού προϋπολογισμού θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση για μας, αλλά και μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε και μόνοι μας ως Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη, ας μην είναι λιγόμαστε, αυτό δεν αφορά τόσο την Ελλάδα, αλλά αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη, είχε ουσιαστικά εκχωρήσει την άμυνά της και τις εγγυήσεις ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ. Μπορούμε αυτό να το θεωρήσουμε ως δεδομένο, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία ενδεχομένως να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοείται ότι υπάρχει μια πιθανότητα να κλείσει ο Τραμπ. Δεν το ξέρουμε και δεν ξέρουμε και πού θα είναι. Και τονίζω, αυτό το οποίο προτείνουμε δεν είναι υποκατάστατο για το ΝΑΤΟ. Ούτε ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ, όποια και αν είναι η επιλογή των Αμερικανών, θα οδηγηθεί σε μια παρακμή. Είναι συμπλήρωμα στο ΝΑΤΟ. Και έχουμε και μια υποχρέωση και ως Ευρώπη να στηρίξουμε την αμυντική μας βιομηχανία, να υπάρχει, θα έλεγα, μεγαλύτερος εξορθολογισμός των δαπανών, να μην υπάρχει τέτοια πολυτυπία. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τα επόμενα πλοία του μέλλοντος θα μπορούσε να είναι η επόμενη κορβέτα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια ευρωπαϊκή προσπάθεια. Αντί να χτίζει κάθε χώρα το δικό της πλοίο και να μην έχουμε οικονομίες κλίμακος, όλοι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτή την προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Άρα η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, πιστεύω, για τα καλά. Δεν περιμένω ότι θα ολοκληρωθεί ως διαμαγείας σε λίγους μήνες, αλλά έχω μάθει πάντα ότι αν δεν θέτει κανείς φιλόδοξους στόχους για το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεν πρόκειται να το πετύχει. Και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θυμάστε, ότι ένα μήνα πριν συμφωνηθεί, πολλοί προέβλεπαν ότι ήταν αδύνατο να γίνει και όμως έγινε. Μια ακόμα φιλόδοξη συζήτηση που θα ανοίξει τις επόμενες μέρες, από τη Δευτέρα κιόλας, θα είναι αυτή για την εκλογή των επομένων προέδρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ούτω καθεξής. Θα ξεκινήσει λοιπόν μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχετε κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στην διαπραγμάτευση εσείς προσωπικά. Υπάρχει δηλαδή σοβαρή πιθανότητα γι' αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω, είναι γνωστή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη στήριξη της Φον ντερ Λάιεν. Το ερώτημα εδώ είναι, θα επιδιώξετε την στήριξη των σοσιαλιστών και των φιλελευθέρων όπως κάνετε και την προηγούμενη φορά και τελεία εκεί, ή μπορεί και να αναζητήσετε και τη στήριξη, για παράδειγμα, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, της κυρίας Μελώνη? Καταρχάς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ως το μεγαλύτερο, καθώς φαίνεται, γιατί δεν μου αρέσει να προεξοφλώ κανένα εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά καθώς φαίνεται μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη, έχει δικαίωμα και απέτηση, θα έλεγα, να διεκδικήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η υποψήφιά μας είναι η κυρία Φον ντερ Λάιεν. Άρα ξεκινούμε με αυτό το αξίωμα. Έτσι προσερχόμαστε σε αυτήν την... Το λέμε, γιατί πριν 5 χρόνια υπήρχε άλλος υποψήφιος, το όνομα του Βέμπερ. Σε αυτήν την διαπραγμάτευση, αλλά δεν συμμετείχα τότε στις διαπραγματεύσεις. Έφτασα στο Συμβούλιο λίγους μήνες καθυστερημένα. Η στρατηγική μας τώρα ως προς την υποψηφιότητα της Προέδρου της Επιτροπής είναι πολύ σαφής. Κοιτάξτε, η Ευρώπη χτίστηκε μέσα από μια μεγάλη συμμαχία των κεντροδεξιών δυνάμεων, των κεντροαριστερών δυνάμεων, των σοσιαλιστών και των φιλελευθέρων. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι στον πυρήνα της αυτή η συμμαχία πρέπει να διατηρηθεί ακέραια. Αν τώρα σε αυτή τη συμμαχία μπορούν να προσθεθούν μεμονωμένα, το τονίζω, χώρες
κυβερνήσεις, κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι να πιστεύουν στην ιδέα της Ευρώπης έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς και με τους οποίους μπορούμε παρά τις επιμέρους μας διαφωνίες να συμβλέψουμε στις μεγάλες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, αυτό μπορεί να είναι και καλοδεχούμενο. Αλλά δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να υποκαταστήσουμε τον πυρήνα αυτής της συμμαχίας που πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες την πήγε μπροστά την Ευρώπη, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν άκρα στην Ευρώπη και ακραία κόμματα στα δεξιά μας, αλλά και άκρα στα αριστερά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αριστερά εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο. Ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Στην ΚΟΕ. Στην ΚΟΕ. Η ΚΟΕ είναι το αριστερό άκρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ουσιαστικά μια πολιτική ομάδα η οποία δεν συμμετέχει καθόλου στις πραγματικές διαβουλεύσεις και στη λήψη των αποφάσεων. Είναι μια δύναμη αντίδρασης. Mm-hmm. Απλά το λέω για να γνωρίζουν και οι πολίτες που ψηφίζουν αύριο τον ΣΥΡΙΖΑ που θα ανήκουν οι ευρωβουλευτές. Απλά επειδή είπατε ότι είναι καλοδεχούμενες οι ψήφοι σε περίπτωση που οι σοσιαλιστές αρνηθούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που είναι ότι εμείς εφόσον στηρίζει η Μελώνη δεν θέλουμε να στηρίξουμε το Βαρελάι. Αυτό αφήστε τώρα, θα είναι μια σύνθετη διαπραγμάτευση η οποία θα γίνει και νομίζω ότι κάθε πολιτική ομάδα προφανώς θέτει τις δικές της προτεραιότητες. Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη και τελικά καταλήγουμε σε έναν κοινό τόπο. Εγώ πιστεύω ότι καθώς φαίνεται, θα έχω μαζί με τον Πόλωνο Πρωθυπουργό ένα ρόλο να παίξω σε αυτήν την διαπραγμάτευση για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Νομίζω ότι είναι και μια επιβράβευση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τη σημασία που η Νέα Δημοκρατία παίζει, το γεγονός ότι ποσοστία είμαστε το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα είναι σύνθετες διαπραγματεύσεις. Η ευχή μου είναι μέσα στον Ιούλιο να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλη Ιουνίου, ώστε τον Ιούλιο να επικυρωθεί και η πρόεδρος της Επιτροπής με την μυστική ψηφοφορία η οποία γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ακόμα μια διαπραγμάτευση, αφορά τον Έλληνα Επίτροπο ή την Ελληνίδα Επίτροπο και το χαρτοφυλάκιο, ή μάλλον το πω ανάποδα, το χαρτοφυλάκιο και το πρόσωπο. Υπάρχει στη σκέψη σας να ζητήσει η Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο άμυνας? Το έχει πει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη διάσκεψη του Μονάχου, ότι η επόμενη Επιτροπή μπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο για την άμυνα. Κοιτάξτε, να το εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας ότι οι πρόεδροι της Επιτροπής καθορίζουν τα χαρτοφυλάκια των Επιτροπών. Προφανώς είναι μια συζήτηση την οποία θα κάνουμε και προφανώς η στήριξή μας στην κυρία φον ντερ Λάιεν προϋποθέτει και τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες. Το γεγονός ότι έστειλα αυτή την Επιτροπή για τις Πολυεθνικές πριν από τις ευρωεκλογές καταδεικνύει ότι στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω η Πρόεδρος και η Επιτροπή να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα αυτό. Δεν γίνεται Πολυεθνικές να τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα εντός ευρωπαϊκής αγοράς. Σίγουρα θα έχουμε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο και σε ένα βαθμό το χαρτοφυλάκιο μπορεί να καθορίσει και το πρόσωπο του Επιτροπού. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Θέλω να πάμε στο θέμα της Συνόδου ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Τον επόμενο μήνα θα βρεθείτε εκεί. Εφόσον τα πράγματα κυλήσουν ομαλά στην απέναντι πλευρά, στη Βόρεια Μακεδονία, θα έχετε απέναντί σας τον κύριο Μίτσκοτσκι, τον εντολοδόχο πρωθυπουργό. Καταρχάς, θα επιδιώξετε μια συνάντηση μαζί του, ένα τετ-α-τετ? Κοιτάξτε, πρέπει πρώτα να αναλάβει και επίσημα πρωθυπουργός. Καθώς φαίνεται, θα είναι η πρώτη φορά στην οποία θα βρεθούμε μαζί. Σε μια σημαντική συνάντηση, 70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, και να θυμόμαστε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών και η μία ενιαία ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας, Έργα Όμνες, έναντι όλων, ήταν η βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν έμπαινε στο ΝΑΤΟ τόσα χρόνια. Θεωρώ αδιανόητο λοιπόν ότι η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να προσέλθει στην πρώτη της συμμετοχή με τη νέα της ηγεσία και να θέσει ένα αμφιβόλο την συμφωνία των Πρεσπών ως προς το όνομα. Είπατε ότι μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη θέση. Θα βρεθεί σε δυσάρεστη θέση αν εξακολουθεί να λέει τα ίδια πράγματα τα οποία λέει. Διότι να επαναλάβω ότι όταν κάποιος εκλέγεται πρωθυπουργός, δεν υπάρχει ατομική ιδιότητα του πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός είναι θεσμικό όργανο. Μιλάει εκπροσωπώντας τη χώρα του. Άρα δεν νοείται να λέει ότι ατομικά εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως Μακεδόνας και θα χρησιμοποιώ αυτή την τροπολογία, αλλά επίσημα το όνομα της χώρας μου είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Λοιπόν, εγώ αναμένω τις επίσημες
δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πάντως, μέλος στο ΝΑΤΟ είναι η Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Θέλει να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μέλος... Υπάρχει ένα βέτο που είναι στο χέρι της Ελλάδας. Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η σκέψη στο μυαλό σας? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα, για μένα δεν είναι τόσο θέμα βέτο, όσο κατανόηση και προς τη Βόρεια Μακεδονία, με την οποία είχαμε καταφέρει να οικοδομήσουμε παρά τις επιφυλάξεις μας για την Συμφωνία των Πρεσπών. Και νομίζω ότι σε αυτό μάλλον δικαιωθήκαμε ως προς τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Καταφέραμε και έχουμε καλές σχέσεις και στηρίζουμε την πορεία προς την Ευρώπη. Αλλά δεν νομίζω να φαντάζεται η Βόρειος Μακεδονία ότι μπορεί να κάνει βήματα προς την Ευρώπη, ανοίγοντας ένα καινούριο αχρίαστο μέτωπο με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό το οποίο λέω και νομίζω ότι και ελπίζω να γίνει αντιληπτό με απόλυτη σαφήνεια στα Σκόπια, γιατί πραγματικά είναι μια αχρίαστη, θα έλεγα, διάσταση που περιπλέκει τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, που πραγματικά δεν νομίζω ότι ωφελεί πρώτα και πάνω απ' όλα τους ίδιους τους πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Θα περάσουμε και στα λειτουργικά, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε περάσει 16 μήνες αυτού του άτυπου μορατόριου. Υπάρχουν αρκετά θετικά που πιστώνονται. Σταμάτησαν οι αερομαχίες, οι μεταναστευτικές ροές έχουν ελεγχθεί, η επιθεωτική ρητορική έχει σταματήσει. Ένα πρώτο ερώτημα είναι καταρχάς πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το μορατόριο, αλλά ένα δεύτερο ερώτημα αφορά στη συνάντηση που θα έχετε με τον πρόεδρο Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Το ερώτημα είναι, θα δώσετε εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να ξεκινήσουν το διάλογο για τα πιο high level ζητήματα, τα ζητήματα υψηλής πολιτικής, τα ζητήματα του καθορισμού των θαλασσίων ζώνων? Έχουμε πει ότι ο σκοπός μας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών είναι να μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς μας ως προς την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδος στο Αιγαίο και Ανατολικό. Το ερώτημα είναι αν το Σεπτέμβριο είναι αρχή αυτού του διαλόγου. Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να θυμίσω ότι αυτός ο διάλογος γινόταν εδώ και δεκαετίες. Στις διερευνητικές επαφές. Ουσιαστικά σταμάτησε πρακτικά τα χρόνια της μεγάλης έντασης και καλό είναι αυτός ο διάλογος να συνεχίζεται χωρίς να σημαίνει ότι μπορούμε ως διαμαγείας μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να συμφωνήσουμε και να επιλύσουμε κάτι το οποίο δεν λύσαμε 40 χρόνια τώρα. Όμως η βελτίωση του κλίματος, το γεγονός ότι δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις, το γεγονός ότι η εμπριστική ρητορική έχει περιοριστεί σημαντικά, όχι πλήρως, αλλά σημαντικά. Συνεργαζόμαστε καλά στο μεταναστευτικό. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία άλλαξε τις θέσεις της και ότι δεν υποκρύπτεται πάντα ένας, θα έλεγα, αναθεωρητισμός, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως και κυριαρχία και ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είμαστε αφελείς. Αν ήμασταν αφελείς, δεν θα χτίζαμε τέτοια πλοία. Το λέω διότι η Ελλάδα πρέπει πάντα να προβάλλει η ισχύ αποτρεπτική σημαντική. Αχρίαστα να είναι πάντα. Αλλά παρά τα αυτά, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η ενίσχυση των συμμαχιών μας και η δυνατότητά μας να προσερχόμαστε σε αυτό το διάλογο με καλή διάθεση, με φιλικά αισθήματα προς τον τουρκικό λαό, χωρίς όμως να υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας και από τη βαθιά μας πεποίθηση ότι μόνο το διεθνές δίκαιο μπορεί να είναι ο οδηγός για την επίλυση της διαφοράς μας, αυτές οι θέσεις δεν αλλάζουν. Τα θαλάσσια πάρκα πάντως θα προχωρήσουν, καταλαβαίνω. Προφανώς και θα προχωρήσουν. Και θα ξεκινήσει μάλλον και η απέναντι πλευρά. Και αυτό διαβάζουμε στον τύπο. Και έχει κάθε δικαίωμα να ξεκινήσει εντός των χωρικών της υδάτων να κάνει ό,τι θέλει, καλοδεχούμενο θα είναι. Γιατί όλες οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος στο Αιγαίο, στο βαθμό που γίνονται εντός ζώνης κυριαρχίας, μόνο καλό μπορούν να κάνουν. Μάλιστα. Σήμερα στη Νέα Υόρκη διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή της χώρας μας ως μη μόνιμο μέλος, ως Συμβούλιο Ασφαλείας την περίοδο 2025-2026. Πέρα από τα προφανή ωφέλη, από τον ισχυρό συμβολισμό που συνοδεύει αυτή την εκλογή, υπάρχει και η διάσταση που λέει ότι η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει μπροστά της και σκληρά διλήμματα. Δεν θα μπορεί δηλαδή να απέχει, για παράδειγμα, σε διάφορες ψηφοφορίες. Μπορεί να πρέπει να στεναχωρήσουμε κάποιους φίλους μας. Πώς την αντιλαμβάνεστε εσείς αυτή την πρόκληση? Καταρχάς, μαγνητοσκοπούμε αυτή την συνέντευξη. Όταν θα προβληθεί στο δελτίο ειδήσεων, θα ξέρουμε κατά πάσα πιθανότητα, ήδη θα έχουμε μια εικόνα του εκλογικού και τον αριθμό των κρατών που υποψήφισαν την υποψηφιότητα. Θα είμαστε στο επόμενο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 25-26 ως μη μόνιμο μέλος. Είναι μια μεγάλη τιμή για την χώρα, μια μεγάλη ευθύνη για τη χώρα. Η Ελλάδα υπηρετεί μια πολιτική αρχών.
ως προς την εξωτερική πολιτική και προφανώς όταν κάθεσαι στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να λαμβάνεις και ορισμένες αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούν πάντα να ικανοποιούν τους πάντες. Mm-hmm. Έχουμε όμως τις αρχές μας, τις προτεραιότητές μας, μια ξεκάθαρη στρατηγική. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν λέω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ετεροκαθορίζεται, αλλά οι συμμαχίες μας είναι απολύτως δεδομένες και με αυτήν την αίσθηση υπευθυνότητας και ως ένας παράγοντας που αναγνωρίζεται πια ως παράγον σταθερότητα σε μια περιοχή δύσκολη, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θεωρείτε ότι η υπόθεση του Κυπριακού μπορεί με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί από αυτή την παρουσία, την ελληνική? Ενδεχομένως και ναι, και θέλω να τονίσω για το Κυπριακό ότι εμείς στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανέραξη των συνομιλιών των δύο κοινοτήτων. Στηρίζουμε την κυρία Ολγκίν και τον ρόλο τον οποίο έχει αναλάβει ως ειδική απεσταλμένη του γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ξεκινάμε με μια θέση αφετηρίας της Τουρκίας περί δύο κρατών, η οποία πολύ απλά δεν είναι αποδεκτή. Θεωρώ όμως ότι θα θεωρώ πολύ σημαντικό να μπορέσουν σε πρώτη φάση να ξαναυπάρξει μια συζήτηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί. Στην Μέση Ανατολή υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για τις δύο πλευρές. Ελπίδες όλων είναι να γίνει προφανώς αποδεκτό αυτό το σχέδιο. Εσείς έχετε πει πως η κυβέρνηση είναι υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Έχετε πει όμως ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Μπορείτε να τον περιγράψετε αυτόν τον οδικό χάρτη? Καταρχάς θέλω να προσωφινήσω ότι η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε υπέρ της δυνατότητας η Παλαιστινιακή Αρχή να έχει ένα αυξημένο ρόλο στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν υπέρμαχος της λύσης των δύο κρατών. Και η λύση των δύο κρατών προφανώς έχει ως κατάληξη την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Το ζήτημα είναι πώς θα φτάσουμε σε αυτόν τον οδικό χάρτη και ποιες προτεραιότητες θα υπηρετήσουμε αυτή τη στιγμή κατά προτεραιότητα. Και η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσουν οι θρομπαξίες. Να υπάρξει μια άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να αποτραβηχτεί το Ισραήλ από τη Ράφα και να απελευθερωθούν οι όμηροι. Mm-hmm. Αυτή είναι η άμεση προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αλλά προφανώς η Ελλάδα στα πλαίσια της λογικής των δύο κρατών θα είναι υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Το ζήτημα είναι το πότε θα γίνει αυτό και σε ποιο στάδιο αυτού του οδικού χάρτη, ώστε να μπορούμε να είμαστε όσο το πιο αποτελεσματικοί για τον τελικό στόχο τον οποίο υπηρετούμε. Μάλιστα. Για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, κύριε Πρόεδρε, σήμερα εδώ, όπως περίπου την ξεκινήσαμε, σήμερα είδατε και μόνο σας τα έργα για την φρεγάτα Μπελαρά. Υπάρχει, είναι σκέψη της ελληνικής κυβέρνησης και η αγορά ίσως μια τέταρτη φρεγάτα στο επόμενο διάστημα? Προς το παρόν χτίζουμε τρεις. Οι τρεις ήταν η αρχική εισήγηση του πολεμικού ναυτικού, αλλά αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Άμυνας και με τον Αρχηγό του ΓΕΘΑ είμαστε σε μια διαδικασία συνολικής επαναξιολόγησης όλων των αμυντικών δαπανών μας σε ορίζοντα δεκαετίες, δωδεκαετίες για την ακριβή, δωδεκαετές είναι το σχέδιο πάντα των ενόπλων δυνάμεων, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα μαθήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι από αυτή την κυβέρνηση έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα που είχαν να γίνουν εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μείνει πίσω στα χρόνια της κρίσης, η αεροπορία μας εξυγχρονίστηκε με τα νέα Ραφάλ αλλά και με τα οπλικά συστήματα τα οποία αυτά διαθέτουν. Ο εξυγχρονισμός των F-16 προχωράει με πολύ μικρές καθυστερήσεις αλλά κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Παραλάβαμε τα πρώτα ανθυποφυγικά ελικόπτερα Ρώμεο τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προβολής ισχύως και αυτού του οπλικού συστήματος της φρεγάτας. Οι τρεις φρεγάτες θα παραλυθούν εντός του 26. Γνωρίζουμε τα δημοσιονομικά μας περιθώρια, γνωρίζουμε τις προτεραιότητές μας και γι' αυτό, για να επανέλθω και να κλείσω με αυτό σε αυτό που λέγαμε και στην αρχή, θα είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν κάποιες από τις δαπάνες που ούτως ή αλλιώς η χώρα τις κάνει, μπορέσει να τις εντάξει σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης έργων τα οποία έχουν ένα κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Εγώ σας ευχαριστώ και για την πρωτοβουλία σας να κάνουμε αυτή την συνέντευξη έτσι σε ένα διαφορετικό κάδρο από το συνηθισμένο. Να είστε καλά.